Πόσα χρόνια οδηγός? Σε αυτούς τους αγώνες γύρω στα 23-24. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι όλο αυτό που γίνεται εδώ στους αγώνες? Γιατί καλά εμείς τα βλέπουμε σαν θεατές. Από τη θέση του οδηγού όμως? Από τη θέση του οδηγού υπάρχει πάρα πολύ άγχος και στρες. Έχω πιάσει τον εαυτό μου για ένα λεπτό και 20 δευτερόλεπτα να μην πάρω ούτε μία ανάσα. Κόντεψα να σκάσω από το σφίξι μου. Εντάξει, είναι θέμα εκπαίδευσης, πόσο εξοικειωμένος είσαι με το άθλημα. Όλα αυτά έρχονται με τον καιρό, δεν γίνεται την πρώτη μέρα σίγουρα. Η συμμετοχή στους σημερινούς αγώνες δεξιοτεχνίας πώς σας φαίνεται? Η συμμετοχή, η κρίση έχει χτυπήσει αρκετά. Θα μπορούσε δηλαδή τουλάχιστον 1/3 περισσότερο αυτοκίνητα. Δηλαδή αν είναι 30 θα μπορούσε να είναι τουλάχιστον 40 και. Ο χώρος εδώ πέρα πώς σας φαίνεται? Ο χώρος είναι πολύ πιεσμένος. Έγινε μια λάθος συνεννόηση με τη Δημαρχία. Ήταν να γίνει στο εδώ που είναι στημένα τα κιόσκια τώρα για την έκθεση. Θα ήταν πάρα πολύ όμορφος αγώνας. Δυστυχώς έγινε πάρα πολύ πιεσμένος. Τι να κάνουμε, συμβαίνουμε αυτό. Και θέλω τώρα σε αυτό το σημείο λίγο να δώσουμε ένα μήνυμα, γιατί εσείς το ξέρετε καλύτερα από όλους οι οδηγοί, ειδικά σε τέτοιο επίπεδο, σε όλους τους Έλληνες οδηγούς. Λίγο προσοχή και λίγο τα μέτρα ασφάλειας να τηρούμε, έτσι δεν είναι? Σωστά. Οι αγώνες αυτοί που κάνουμε, αν συμμετείχαν όλοι οι οδηγοί ανά την Ελλάδα, θα ξέραν ακριβώς τι οδηγάνε. Γιατί πιστεύω ότι το 99% των ανθρώπων που οδηγάνε αυτοκίνητα δεν ξέρουν τι μπορεί να κάνει το αυτοκίνητό τους. Δεν ξέρετε πώς ανταποκρίνεται στα δύσκολα, στις στροφές, στο φρενάρισμα. Είναι μια καλή ευκαιρία για εκπαίδευση, θα έλεγα. Ναι, γιατί είμαστε πάρα πολύ στην Ελλάδα. Εδώ στην περιοχή μόνο εσύ? Ναι. Στο συγκεκριμένο αγώνα μόνο εσύ θα είσαι? Ναι, 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 μόνο εγώ θα είμαι. Πώς φαίνεται σαν εμπειρία όλο αυτό? Φαίνεται κάτι πολύ όμορφο και κάτι πολύ διαφορετικό. Ασχολούμαι με το αποκλειστικά μόνο με δεξιοτεχνίες. Έχω έρθει εδώ στην Αλεξανδρούπολη γιατί τα παιδιά είναι πολύ καλά, οι οργανωτές. Και βρέθηκα σήμερα εδώ πέρα με μια πολύ ωραία μέρα, με πολλές συμμετοχές. Όσο για τη διαδρομή ακόμα δεν την έχω δει, πιστεύω ότι είναι μια από τις καλές δεξιοτεχνίες που γίνονται στη Βόρειο Ελλάδα. Εσείς που είστε λοιπόν ένας από τους παλαιότερους οδηγούς και έχετε εμπειρία πάνω σε αυτό που θα δούμε σήμερα, εξηγήστε μας λίγο πόσο δύσκολο είναι, γιατί σε εμάς φαίνεται κάτι πολύ απλό και εντυπωσιακό, αλλά φαντάζομαι ότι έχει κάποιες δυσκολίες. Σίγουρα έχει κάποιες δυσκολίες. Μας δίνουν ένα σχέδιο τώρα πριν ξεκινήσει ο αγώνας, το οποίο πρέπει να το πας όπως σου δείχνει τις στροφές, τη διαδρομή δεξιά ή αριστερά. Εάν πας σου λέει να πας από δεξιά να κάνεις το βαρέλι και πας αριστερά, τότε ακυρώνεσαι. Είναι λίγο για μας πιο εύκολο, αλλά για κάποιους άλλους είναι πιο δύσκολο. Είναι επικίνδυνος τόσο? Αυτό τόσα χρόνια που τρέχω εδώ και 30 χρόνια δεν έχω δει κάτι κακό, ας πούμε, να συνέβη κάτι πολύ δύσκολο ή και τα λοιπά, να γίνει κανένα ατύχημα κτλ. Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό. Υπάρχουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. Είναι τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. Οι οδηγοί είναι πάντα τυπικοί σύμφωνα με αυτά που μας λένε οι οργανωτές και γι' αυτό πιστεύω ότι δεν έχει γίνει ποτέ ατύχημα. Θα δούμε πρώτο σκέλος, δύο σκέλη από δεξιοτεχνία και θα περάσουμε μετά στην επόμενη φάση για το Gymkhana, το οποίο δεν θα συμμετάσχω εγώ, διότι το επόμενο Σαββατοκύριακο θα πάμε στη Φλόρινα και θα πρέπει να συμμετάχουμε και εκεί. Λόγω αυτοκίνητου μην πάθει κάποια βλάβη.
εδώ ο χώρο, οι εγκαταστάσει πώς σας φαίνονται? Είναι ο κατάλληλος για να διεξαχθούν αυτοί οι αγώνες, το εξωτεχνία? Σαν λες και είναι πολύ δυνατή. Ο χώρο, είχαμε ένα πρόβλημα από ό,τι έμαθα σήμερα το πρωί που πληροφορήσαν τα άτομα. Δεν συνοήθηκε ο λιμένας, στο λιμεναρχείο δεν ξέρω. Και ο χώρο είναι πολύ μικρό. Θα δυσκολευτούν τα μεγάλα αυτοκίνητα να γυρίσουν εύκολα μέσα στον αγώνα. Τερμάτισε και το νούμερο 2 ο κύριος